Δεν έμεινε και πολύ καιρός από τώρα μέχρι το νέο έτος. 2024 και πλησιάζει. Είναι κοντά, δεν είναι μακριά. Κάθε τέλος του χρόνου, αυτό που κάνω εγώ και προτείνω και σε εσάς, και πέρυσι σας το πρότεινα και πρόπερσι, αλλά πέρυσι περισσότερο, γιατί τα βιντεάκια τέτοιου είδους manifest αυτοβελτίωσης προσωπικής ανάπτυξης και αλλαγή όσον αφορά τις σκέψεις μας, τις νοοτροπίες μας και πώς μπορούμε να γίνουμε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας, άρχισαν πριν από ένα χρόνο. Πριν από ένα χρόνο ήταν που άρχισαν τα περισσότερα από αυτά. Και πιο πριν υπήρχαν, αλλά ήταν λιγότερα, έκανα πιο λίγα βίντεο γενικά. Εδώ είμαστε όμως, αυτή τη χρονιά που πέρασε και τα βίντεο είναι πάρα πολλά. Και όσοι είστε καινούργοι στο κανάλι, εκτός του ότι πατήστε το κουμπάκι εγγραφή και το κουδουνάκι δίπλα όλες, είναι δωρεάν η εγγραφή, το κουδουνάκι το πατάς για να παίρνεις ειδοποιήσεις, να ξέρεις πότε η Φανή ανέβασε το νέο επεισόδιο, το live, την ανάρτηση, το short. Θα είστε ενημερωμένοι για όλα. Εγώ αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι υπάρχει πολύ υλικό και μπορείτε κάποια που σας κάνουν κλικ σαν τίτλοι, αν και δεν θα ήθελα να μένετε στους τίτλους, γιατί κάποιοι τίτλοι είναι πιο για να κάνεις το κλικ και να πατήσεις, κάποιοι δεν είναι για να κάνεις το κλικ και να πατήσεις, αλλά εκεί είναι που κρύβεται το ζουμί. Θα σας έλεγα σιγά σιγά να τα παρακολουθήσετε, αν όχι όλα τα περισσότερα, γιατί υπάρχει λόγος, υπάρχει σειρά, υπάρχει ροή για τους νέους, αλλά και για τους παλιούς που με βλέπουν. Ξεκινήστε και δείτε βίντεο. Ενδεχομένως πότε ξεκουράζεστε, Σαββατοκύριακα, δείτε κανένα 2-3, είναι μικρά ούτως ή άλλως, είναι από 7-8 λεπτά μέχρι 10 λεπτά, άντε 12 λεπτά. Πάω λοιπόν κατευθείαν στο ζουμί αυτού εδώ του βίντεο. Πάμε για τέλη Δεκέμβρη και αυτό που κάνω κάθε χρονιά στο τέλος της είναι, παίρνω τους στόχους μου που τους έχω γραμμένους και τους μελετάω ευλαβικά πρωί με το που ξυπνάω και βράδυ πριν κοιμηθώ, πάντα τους έχω εκεί για να τους βλέπω, να κατευθύνω το μυαλό μου προς τα εκεί. Γιατί έτσι όπως είναι φτιαγμένος ο κόσμος μας, μας αποσυντονίζει πλήρως και όλα αυτά που γίνονται. Και αρχίζουμε την ημέρα μας μέσα στον αρνητισμό, εάν δεν δώσουμε χρόνο στον εαυτό μας, να ηρεμήσει, να ισορροπήσει και να πατήσει το πόδι του σε αυτήν τη μέρα, την κάθε μέρα που ξεκινά, με χαρά, με θετικότητα, με αισιοδοξία. Και κάθε μας μέρα μπορεί να γίνει μια νίκη όταν ξεκινάμε διαβάζοντας τους στόχους μας, προς τα που θέλουμε να πάμε. Δίνουμε σήμα στον εγκέφαλο, εμείς αυτά θέλουμε, προς τα εκεί θέλουμε να κατευθυνθούμε. Του δίνουμε σήμα. Φυσικά μετά είναι πολύ καλό και επιβάλλεται να προσευχηθούμε, να χαλαρώσουμε, να διαλογιστούμε και να οραματιστούμε και μετά να πατήσουμε το πόδι σε αυτή τη μέρα, στην κάθε μέρα και να είμαστε power. Power εσωτερικά, όσον αφορά τα συναισθήματα, τον ψυχισμό μας, την ψυχολογία μας, το νου μας, σε όλα. Και έτσι κάνουμε την κάθε μας μέρα μια νίκη. Αλλά για να μελετήσεις καθημερινά, πρωί με το που ξυπνάς και βράδυ πριν κοιμηθείς τους στόχους σου, θα πρέπει πρώτα να τους έχεις καταγράψει. Όσοι δεν τους έχετε καταγράψει, αυτή είναι μία τέλεια περίοδος του χρόνου για να το κάνετε. Οι βασικοί τομείς είναι αισθηματικά σχέσεις, οικονομικο-επαγγελματικά, υγεία και κάτι που δεν το δίνουμε πολύ σημασία, αλλά είναι ο πραγματικός σκοπός μας αυτή τη ζωή. Ήρθαμε και όλοι έχουμε ένα που το λένε στην Ανατολή ντάρμα. Είναι ο πραγματικός σκοπός μας αυτή τη ζωή. Κάτι που είναι το πάθος μας, κάτι που θα κάναμε ούτως ή άλλως και θα το δίναμε στον κόσμο ούτως ή άλλως, θα το δίναμε προς τα έξω έτσι κι αλλιώς και χωρίς να παίρνουμε χρήματα. Άσχετα εάν έχουμε απολαβές γιατί αυτό που δίνουμε είναι αξίας. Έτσι για να σας δώσω λίγο να καταλάβετε τι είναι ο πραγματικός σκοπός σε αυτή τη ζωή. Καθόμαστε λοιπόν και γράφουμε τι θα θέλαμε για καθέναν από αυτούς τους τομείς. Αφού γράψουμε και διαβάσουμε μετά τι γράψαμε, πάμε σε μία καθαρή κόλλα χαρτί και καθαρογράφουμε και γράφουμε πλέον τις επιθυμίες μας σε παρόντα ή παρελθόντα χρόνο, σαν να έχουν ήδη γίνει. Δηλαδή, από τη μία μεριά έχεις γράψει «θα ήθελα να, θέλω να, επιθυμώ». Εκεί μετά που θα πας και θα καθαρογράψεις και θα το έχεις στο χαρτί για να το μελετάς καθημερινά, θα γράψεις «έχω,
είμαι, ήρθε, παρελθόντα ή παρόντα χρόνο. Οπωσδήποτε, γιατί είναι στόχοι που τους γράφουμε σε μορφή θετικών δηλώσεων και τους βγάζουμε στο χαρτί και τους μελετάμε πρωί-βράδυ. Γιατί πρωί-βράδυ, αυτές τις δύο στιγμές, γιατί τότε τα κύματα του εγκεφάλου είναι θήτα. Θήτα είναι ύπνος, ύπνος είναι το υποσυνείδητο, τότε είναι ορθάνυχτες οι πόρτες του υποσυνείδητου μας. Στο υποσυνείδητο υπάρχουν οι πεποιθήσεις μας, τα προγράμματα. Και ό,τι προγράμματα έχουμε εκεί, ορίζουν και καθορίζουν τη ζωή μας. Μηχανικά και αυτοματοποιημένα αντιδράμε στην καθημερινότητά μας, αισθανόμαστε, σκεφτόμαστε, λειτουργούμε. Εξαιτίας των προγραμμάτων αυτών. Ένας τρόπος να επαναπρογραμματίσεις το υποσυνείδητο είναι πρωί με το που ξυπνάς βράδυ πριν κοιμηθείς, μελέτη των στόχων σου, τους διαβάζεις, μετά κλείνεις τα μάτια, χαλαρώνεις το νου σου και εκεί αφού τον χαλαρώσεις με διάφορες τεχνικές αναπνών που έχω στο κανάλι μου και μείνεις, είτε με μουσική είτε χωρίς μουσική και μείνεις εκεί και αφού χαλαρώσεις το νου, οραματιστείς τη ζωή που επιθυμείς, οραματίζουμε είναι τι. Παίζω μία ταινία μικρού μήκους της επιθυμητής για μένα ζωής, με βάση αυτά που έχω καταγράψει. Και αν το κάνεις αυτό, κάθε πρωί με το που ξυπνάς και βράδυ πριν κοιμηθείς, και αν δεν μπορείς και τις δύο στιγμές της ημέρας, κάντο μία από τις δύο. Εγώ προτιμώ το πρωί. Όχι ότι το βράδυ μπορεί να μην το κάνω, αλλά και να το παραλείψω, λέω, οκ, το έκανα το πρωί. Αλλά πάλι όμως τους στόχους μου θα τους διαβάσω, θα τους τσεκάρω και θα πω το βράδυ πριν κοιμηθώ, τι έχω κάνει σήμερα, τι δράση έχω αναλάβει για τους στόχους μου. Έχω καταγράψει 4 στόχους. Σήμερα έκανα κάτι για αυτούς. Θα κάνω δηλαδή θα δώσω ένα feedback στον εαυτό μου. Οπότε, αυτό που θα σας πρότεινα είναι να το κάνετε όσοι δεν το έχετε κάνει μέχρι τώρα. Αυτοί που ήδη το κάνετε, και ξέρω ότι είστε πολλοί που με παρακολουθείτε, θέλω ξανά, όπως είστε στο τώρα σας, να καθίσετε και να ξαναγράψετε. Ας είναι, μπορεί να είναι και οι ίδιοι, να μην τους έχετε πραγματοποιήσει και θέλετε ακριβώς τους ίδιους. Δεν πειράζει, ξαναγράψτε τους. Μπορεί να εκπλήξετε ευχάριστα τον εαυτό σας, γιατί μπορεί να δείτε ότι αυτός ο στόχος πραγματοποιήθηκε, ψήλο πραγματοποιήθηκε, θα τον αλλάξω λίγο γιατί θέλω και κάτι ακόμα ή κάπως αλλιώς. Να αναπροσαρμόζουμε λίγο και τους στόχους όταν χρειάζεται. Που το μη φοβάστε να σκίσατε το παλιό σας στο χαρτί και να γράψετε καινούριο με τον τρόπο που σας είπα μόλις πριν από λίγο. Και καλά είναι όταν πάμε να γράψουμε τους στόχους μας, ιδίως τώρα στο τέλος της χρονιάς, να αφήσουμε το παρελθόν πίσω. Να αφήσουμε πίσω μας όλους τους ανθρώπους που μπορεί να θεωρούμε ότι μας κάνανε κακό. Κάτι μας κάνανε. Είτε είναι κοντινοί άνθρωποι, είτε είναι πιο μακρινοί, μπορεί να είναι φίλοι, μπορεί να είναι συγγενείς, μπορεί να είναι ο σύντροφός μας, κάποιος που υπήρξε στη ζωή μας και πλέον δεν υπάρχει. Να τα αφήσουμε στο παρελθόν. Γιατί για να προχωρήσουμε μπροστά θα πρέπει να αφήσουμε το παρελθόν πίσω. Δεν μπορεί να μας τραβάει συνέχεια πίσω-πίσω. Πάμε δηλαδή να κουνηθούμε να πάμε μπροστά, αλλά η άγκυρα εκεί μας έχει και δεν μπορούμε να πάμε μπροστά. Θα πρέπει να συγχωρήσουμε. Είναι μεγάλη δύναμη εσωτερική το να μπορείς να συγχωρήσεις. Και συγχωρείς και εσένα, γιατί και εσύ δέχτηκες κάποια πράγματα και εσύ μπορεί να έκανες κάποια πράγματα, αλλά να συγχωρείς και όλους τους άλλους που μπορεί να εμπλέκονται σε μια κατάσταση δυσκολίας, πόνου, που βίωσες ή που βιώνεις ακόμα. Συγχωρούμε γιατί έτσι ηρεμούμε. Αλλά συγχωρούμε πραγματικά. Αφήνουμε το παρελθόν πίσω και προχωράμε μπροστά και πάμε να κάνουμε το καλύτερο για μας το 2024. Θα ακολουθήσουν και άλλα βίντεο τέτοιου είδους με πολλά tips. Με το να καταγράψουμε τους στόχους μας. Ενδεχομένως οι περισσότεροι από εσάς για πρώτη φορά και θέλω να μου σχολιάσετε πόσοι έχετε γραμμένους στόχους και πόσοι πρώτη φορά με βλέπετε, πρώτη φορά το ακούτε και είπατε «ΟΚ, θα το κάνω». Και σας πληροφορώ ότι το 5% παγκοσμίως των πολύ επιτυχημένων ανθρώπων καταγράφει και μελετά αιμονικά τους στόχους του. Κάτι ξέρει. Ας το δοκιμάσουμε κι εμείς.